Αισθανόμεθα, παιδιά, πολύ χαρά που μας επισκεφθήκατε ως χριστιανική κατασκήνωση και τούτο το κάνετε κάθε χρόνο. Στην αγάπη σας θα ήθελα μερικά λόγια να σας πω, κάτι που βεβαίως και το ζητάτε, όπως κάθε χρόνο, και σκέφτηκα να σας έλεγα για μία πολύ θεάρεστη αρετή, η οποία στην εποχή μας θεωρείται ότι δεν έχει και πάρα πολύ αξία. Είναι η αρετή της υπακοής. Θα δείτε δε ότι αποτελεί πραγματικά θεμέλιον της αρετής αλλά και της σωτηρίας το γεγονός ότι πρέπει να έχουμε υπακοή. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ο Αβραάμ έδειξε πίστην και υπακοή όταν ο Θεός τον κάλεσε να αφήσει την πατρίδα του και να έλθει σε ένα καινούργιο τόπο άγνωστο σε αυτόν, επίστευσε και υπήκουσε. Και έτσι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη, ότι χαρακτηρίστηκε αυτή του η πίστης και αυτή του η υπακοή σε αρετή. Και ο Αβραάμ βεβαίως είναι ο γενάρχης της πίστεως και της υπακοής. Βέβαια, η υπακοή έχει μία μητέρα που λέγεται πίστης. Συνεπώς, γέννημα της πίστεως είναι η υπακοή. Πρέπει να πιστεύσεις για να υπακούσεις. Μην ξεχνάμε δε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι λέγουν σε κάθε εποχή και στην εποχή μας ότι πιστεύουν στον Θεό αλλά δεν έχουν υπακοή εις το θέλημα του Θεού. Συνεπώς, μία τέτοια πίστης χωρίς την υπακοή είναι μια πίστη γυμνή από πράξη, διότι η υπακοή είναι η πραγμάτωση της πίστεως, η απόδειξη της πίστεως, η προέκταση της πίστεως. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να λέγω ότι πιστεύω και ταυτοχρόνως να μην έχω υπακοή. Εάν παραδέχεσαι ότι αυτά τα δύο πρόσωπα είναι ο πατέρας σου και η μητέρα σου, αλλά δεν έχεις αυτούς υπακοή, δεν νομίζετε ότι αυτό αποβαίνει σε καταδίκη σου? Διότι αν ειρνήσω και έλεγες ότι δεν είναι οι γονείς μου αυτοί, τότε είσαι ελεύθερος από την υπακοή. Αλλά από τη στιγμή που αποδέχεσαι ότι είναι γονείς σου, τότε κάθε παρακοή σου απέναντί τους αποβαίνει σε κατάκρισή σου. Έτσι και εδώ, αν λέμε ότι πιστεύουμε στον Θεό, αποβαίνει σε κατάκρισή μας αυτή η πίστη, αν είναι μία πίστη χωρίς την υπακοή. Η υπακοή, σαν προέκταση βεβαίως πάντα της πίστεως, αποτελεί πάντοτε ένα ζωντανό μαρτύριο. Διότι για να υπακούσεις σε εκείνο που πρέπει να υπακούσεις, αλλά δεν είναι βεβαίως πάντοτε ευχάριστο εκείνο το οποίο πρέπει να υπακούσεις, αυτό αποβαίνει ένα μαρτύριο. Γι' αυτό η υπακοή πάντοτε θεωρείται ένα μαρτύριο, και μάλιστα από τα εκλεκτότερα μαρτύρια. Το μαρτύριο της υπακοής είναι ανώτερον και από το μαρτύριο του αίματος, διότι το μαρτύριο του αίματος, όσο έντονο και αν είναι, είναι για λίγη ώρα, ενώ το μαρτύριο της υπακοής είναι για μια ολόκληρη ζωή. Επί παραδείγματι, ο Απόστολος Παύλος απέθανε μαρτυρικά, αλλά τι λέγει όμως? Κάπου γράφει, είναι της Παλαιάς Διαθήκης, το αναφέρει όμως εκεί, και λέει «Έμεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέρα». Δηλαδή, για χάρη σου
πεθαίνουμε όλη τη μέρα, κάθε μέρα, σε ολόκληρη τη ζωή μας. Ο Παύλος, πριν μαρτυρήσει το μαρτύριο του αίματος, είχε μαρτυρήσει το μαρτύριο της υπακοής. Μια ζωή γεμάτη από ταλαιπωρία, από φυλακίσεις, από διωγμούς, από δυσφημίσεις, μια ζωή γεμάτη περιπέτεια. Πέστε μου, πόσο κράτησε το μαρτύριο του Παύλου ως μαρτύριο αίματος? Όσο να πέσει, θα λέγαμε, η σπάθη του Δημίου, ο πέλεκης του Δημίου, πόσο κράτησε το μαρτύριο της υπακοής? Μια ζωή ολόκληρη. Να, γιατί το μαρτύριο της υπακοής είναι ανώτερο από το μαρτύριο του αίματος. Αλλά η υπακοή είναι και μία ομολογία ταυτοχρόνω. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, την μακαρίαν υπακοήν ομολογίαν έκριναν. Είναι μία ομολογία, διότι όταν υποτάσσομαι στο θέλημα του Θεού, αναμφισβητήτως ομολογώ το Θεό. Διότι πώς θα ήταν δυνατόν ποτέ να υποτάσσομαι, εάν δεν πιστεύω εις τον Θεό? Συνεπώς, δια της ζώσης μου πίστεως και υπακοής, ομολογώ τον Θεό. Πού? Στην εποχή μου, στο περιβάλλον μου. Ακόμα η υπακοή είναι μία πράξη ελευθερίας. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι μία καταπίεση ή μία δουλικότης. Σήμερα, αν θα μιλούσαμε για το θέμα της υπακοής, κάπως έτσι θα εξελαμβάνεται, αλλά δεν είναι αυτό. Διότι η υπακοή είναι η ελευθέρα εκείνη κίνησης του ανθρώπου να υποταχθεί κάπου. Εμπροκειμένως στο Θεό, ελευθέρα κίνησης, εγώ θέλω να υποταγώ εις το θέλημα του Θεού. Δεν με πιέζει κανένας. Ύστερα, δικαίωμά μου δεν είναι να πω δεν πιστεύω? Πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λέγουν δεν πιστεύω, δεν πιστεύουν. Τι θα με πίεζε η παρουσία της κολάσεως? Την αρνούμε. Δεν την αρνούνται άνθρωποι? Την αρνούνται. Τι είναι λοιπόν εκείνο το οποίο με κάνει να υποτάσσομαι και να υπακούω στο θέλημα του Θεού? Η προαίρεσής μου. Είναι μία πράξη απολύτου ελευθερίας. Το θέμα είναι όμως ότι όταν οι άνθρωποι θα ήθελαν εν ονόματι της ελευθερίας να μην υπακούν εις τον θέλημα του Θεού, πέφτουν μοιραία εις τον ελευθεριασμό. Στην εποχή μας δεν έχουμε ελευθερία, έχουμε ελευθεριασμό. Και αν θέλετε, μέσα σε δύο πινελιές να σας πω ότι τα ποικίλα πολιτικά συστήματα που οργανώνουν οι ίδιοι άνθρωποι είναι τα δεσμά τους και η σκλαβιά τους. Και αν θέλετε, το αποκορύφωμα όλων αυτών των πολιτικών συστημάτων θα είναι αυτό το μονοκράτος που θα ιδρύσει ο Αντίχριστος και θα είναι δεσμοί των διαταγών και της κυριαρχίας του Αντιχρίστου. Γιατί? Γιατί ξεκινήσαμε για μια ελευθερία, αλλά πέσαμε στον ελευθεριασμό και όχι στην πραγματική ελευθερία και γυρίκαμε τελικά δούλοι. Τι είναι ο ελευθεριασμός? Είναι όταν έχω μια κατεπίφαση ελευθερία, πετάω τη σκούφια μου στον αέρα και λέγω δεν πιστεύω τίποτα, είμαι ελεύθερος, δεν δέχομαι τίποτα, δεν με διαφεντεύει τίποτα, ζήτω η σκούφια μου. Στην πραγματικότητα όμως δεν μπορώ να ζήσω μόνος και δεν μπορώ να λέγω ότι είμαι ελεύθερος. Όσοι μιλάνε για μια τέτοια ελευθερία, δεν είναι ελευθερία, είναι ελευθεριασμός. Έτσι λέγω, δεν με ενδιαφέρει αν ο διπλανός μου κινείται, θέλει ησυχία, δεν ξέρω τι. Εγώ έχω την όρεξή μου να τραγουδήσω τώρα ή να ανοίξω το ραδιόφωνο δυνατά. Δεν με ενδιαφέρει αν ο διπλανός μου ενοχλείται στο αυτοκίνητο, θα ανοίξω το παράθυρο να πάρω αέρα. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Αυτό είναι μια ψευδοελευθερία, δηλαδή ένας ελευθεριασμός. Ή στα ήθη. Γι' αυτό ακριβώς και οι γυναίκες, οι ανήθικες, δεν λέγονται ελεύθερες, αλλά ελευθεριάζουσες.
Για σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Υπάρχει πολλή διαφορά μεταξύ ελευθερίας και ελευθεριασμού. Υπάρχουν πιο σκλαβωμένα όντα, πιο σκλαβωμένα πρόσωπα από τα μοιραία αυτά και τραγικά πρόσωπα της αμαρτίας. Κι όμως λέγονται όχι ελεύθερες, ελευθεριάζουσες. Ακόμα θα λέγαμε, η υπακοή είναι ο άξονα εκείνος που στηρίζει κάθε αγαθόν έργο. Τίποτα δεν μπορούμε να επιτύχουμε χωρίς αυτόν τον άξονα της υπακοής, όπως θα το δείτε στη συνέχεια. Αλλά για να έρθουμε πιο κοντά, πού ακριβώς θα μπορούσαμε να δείξουμε αυτή μας την υπακοή? Πρώτα-πρώτα η υπακοή μας είναι στο θέλημα του Θεού. Ξέρετε ότι η πρώτη εντολή που εδόθηκε εις τους πρωτοπλάστους ήταν το αυτή. Τους είπε ο Θεός, από τον καρπόν αυτόν δεν θα γευθείτε. Εν ημέρα φάγεστε, θανάτου αποθανείστε. Τι ζητούσε? Ζητούσε πίστη. Πού πίστη? Πίστη ότι αν πραγματικά φάγουν θα πεθάνουν. Διότι το φαινόμενο του θανάτου δεν είχε εμφανιστεί. Είναι οι πρώτοι άνθρωποι. Δεν είδαν άλλους ανθρώπους να πεθαίνουν. Δεν είχαν την εμπειρία του θανάτου. Έπρεπε λοιπόν να πιστεύσουν εις τον λόγο του Θεού ότι αν παρέβαιναν την εντολή του θα απέθνισκον. Πού είναι η υπακοή? Ότι έπρεπε να κάνουν εκείνο το οποίο ο Θεός τους είπε. Τελείωσε. Πίστη και υπακοή. Η πρώτη εντολή λοιπόν είναι η πίστη και στην προέκτασή της είναι η υπακοή. Οι πρωτόπλαστοι όμως, παιδιά, δεν επίστευσαν. Γι' αυτό το λόγο και έπεσαν. Γι' αυτό χάσαν τον παράδεισο. Τώρα, επειδή ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους, ανανεώνει την εντολή του. Και έρχεται τώρα όχι ο καρπός του δέντρου της γνώσεως του καλού ή του κακού και του κακού, αλλά ο καρπός του δέντρου της ζωής. Και ξέρετε ποιος είναι αυτός ο καρπός του δέντρου της ζωής? Είναι το πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Αυτόν τον καρπό, εάν φάμε, θα ζήσουμε. Είχαμε εντολή να μην φάμε από τον άλλον καρπό. Τώρα έχουμε εντολή να φάμε από αυτόν τον καρπό. Και τι λέγει τώρα εδώ? Προσέξτε. Όταν ο Κύριος βγαίνει στο δημόσιο βίο του, στο κήρυγμα, εκεί στον Ιορδάνη, που έχουμε την θεοφανία, δηλαδή έχουμε την παρουσία και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, βλέπουμε να λέγει το εξής εκεί ο ουράνιος πατήρ: αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον έχω ευδοκίσει, ευαρεστούμε. Προσέξτε, αυτού ακούεται. Αυτόν να ακούτε. Τώρα στην αρχή του δημοσίου του έργου, αυτόν να ακούτε. Δηλαδή ποια εντολή πάλι τίθεται? Η πίστη και η υπακοή. Στο Θαβόρ ανανεώθηκε, όχι ανανεώθηκε, τονίστηκε καλύτερα αυτή η εντολή. Αυτός πάλι είπε ο Ιουράνιος Πατήρ, είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον έχω ευδοκίσει. Αυτού ακούεται. Αυτόν να ακούτε. Έτσι, εκείνος ο οποίος δεν θα ακούσει, δεν θα υπακούσει εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού, αυτός καταδικάζεται για αφανισμό. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή ακριβώς η υπακοή, όχι απλώς στο θέλημα του Θεού, αλλά στο πρόσωπο του Θεού, στο πρόσωπο ακριβέστερα του θεανθρώπου Ιησού Χριστού, είναι η ζωή. Γι' αυτό μην ξεχνάμε ότι κορυφαίων σημείων υπακοής είναι να δεχθώ το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού και το Ευαγγέλιο Του. Να πιστέψω και να εφαρμόσω εκείνα τα οποία Εκείνος μου έχει πει. Ένα δεύτερο σημείο υπακοής είναι η υπακοή στην Εκκλησία. Ο Κύριος ανελήφθη στον ουρανό,
αλλά άφησε το σώμα του πάνω στη γη. Το σώμα του ανελήφθη στον ουρανό, αλλά άφησε το σώμα του πάνω στη γη. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό? Είναι η Εκκλησία. Δεν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού όταν λειτουργούμε? Ή ακριβέστερα, δεν είμεθα σώμα και αίμα Χριστού εμείς? Εμείς που βαφτιστήκαμε στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού και είμεθα μέλη Χριστού, μέλη τίνος, μέλη του σώματος του Χριστού. Το σώμα του Χριστού είναι παρόν μέσα στην ιστορία, μέσα στον κόσμο. Τι σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να έχω υπακοή στην Εκκλησία, δηλαδή πάλι στον Χριστό? Συγκεκριμένα, ο Κύριος άφησε τον εαυτόν του. Συνεπώς, μέσα στην Εκκλησία, το πρόσωπό του, το σώμα του, που σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι η παρακαταθήκη ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι. Τι είναι ο Ιησούς Χριστός? Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Θα υπακούσεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος? Αυτή είναι η παρακαταθήκη της Εκκλησίας. Είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας. Το πιστεύεις? Υπακούσεις αυτό? Το δέχεσαι? Ακόμα, ό,τι ο Χριστός έδειξε και ό,τι ο Χριστός εδίδαξε και ό,τι ο Χριστός έπαθε, όλα αυτά τα προβάλλει η Εκκλησία. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε, να ξεχωρίσουμε την Εκκλησία από τον Χριστό. Δεν μπορείς να πεις ότι υπακούω εις τον Χριστό, αλλά όχι εις την Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία είναι ο Χριστός, είναι το σώμα Του. Δεν μπορούμε να έχουμε Εκκλησία χωρίς το σώμα του Χριστού. Προσέξτε αυτό το σημείο. Μερικοί λέγουν, εγώ δέχομαι το Ευαγγέλιο, αλλά τη νηστεία την έφτιαξε η Εκκλησία. Παράδειγμα σας το λέγω αυτό. Τι θα πει, την νηστεία την έκανε η Εκκλησία? Και αν υποτεθεί ότι δεν ομίλει ο Λόγος του Θεού για την νηστεία και η Εκκλησία να εθέσπιζε την νηστεία, τώρα έχουμε 1η του Αυγούστου, έχουμε μία Σαρακοστή. Κάποιοι μπορούν να πούν, δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ. Είναι θέμα υπακοής. Είναι θέμα υπακοής. Άλλο αν υπάρχει ασθένεια, αυτό φυσικά συζητιέται. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι αυτό το λένε οι ιερείς ή η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι η παρακαταθήκη του Χριστού. Ακόμα πρέπει να έχουμε υπακοή, 3ο σημείο, στον πνευματικό μας. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους 13,17, πείθεστε τις ηγουμένης ημών και υπήκετε. Να πείθεστε εις εκείνους οι οποίοι είναι αρχηγοί σας, πνευματικοί σας πατέρες, και να έχετε υπακοή, υπήκετε. Διότι ο πνευματικός πατήρ είναι εκείνος ο οποίος θα με καθοδηγήσει εις τον δρόμο της σωτηρίας. Εάν δεν έχω υπακοή στον πνευματικό μου, τότε πώς θα σωθώ? Δεν είναι δυνατόν να σωθώ. Αν κάποιος λέγει δεν έχω πνευματικό, τότε δεν έχει οδηγόν. Ο πνευματικός λοιπόν είναι ο οδηγός στον οποίο θα εναποθέσω το μεγάλο θέμα της σωτηρίας μου. Βεβαίως, δεν έχω χρόνο να σας πω πιο πολλά, ότι εγώ θα διαλέξω τον πνευματικό μου. Αλλά άπαξ και τον διάλεξα και του ενεπιστεύθην τη ζωή μου, τελείωσε. Είμαι στα χέρια του. Θα δεχτώ εκείνο το οποίο θα μου πει. Αν διστροπώ σε εκείνα τα οποία μου λέγει, τότε δεν έχω υπακοή. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίο που σας ανέφερα, ότι δεν σας συμφέρει να μην υπακούετε, είναι, λέγει, για σας αλυσιτελές, δηλαδή ασύμφορον. Διότι αυτή η πνευματική σας οδηγή αγρυπνούν και προσεύχονται και κοπιάζουν και υδρώνουν και δακρύουν για τη σωτηρία τη δική σας. Εάν λοιπόν δεν τους ακούτε ως λόγων αποδώσοντες, που θα αποδώσουν λόγων εις τον Χριστόν για εσάς, εάν λοιπόν εσείς τους κάνετε το έργο δύσκολο, στο κάνετε βαρύ, δεν υπακούετε, τότε δεν σας συμφέρει. Αυτό λέγει ο Λόγος του Θεού.
Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπακοή. Εδώ όμως θα ήθελα κάτι να σημειώσω. Είναι το εξής. Θα πρέπει να βρούμε έναν πνευματικό που θα μας καθοδηγήσει στο δρόμο της σωτηρίας. Βέβαια σε κάθε εποχή και στην εποχή μας, το έχω παρατηρήσει αυτό, γίνεται μια προσπάθεια να βρούμε έναν πνευματικό που θα είναι, τι θα είναι λέτε. Αν είναι δυνατόν να έχει το χάρισμα της διοράσεως και της προορατικότητας. Αν είναι δυνατόν να μπορεί να μου λέει τα μέλλοντα, να βλέπει τα παρόντα. Και υποτιμούμε κάθε άλλον πνευματικό ο οποίος θα είχε νουν Χριστού και θα μας οδήγει εις τον δρόμο του Χριστού. Αλλά τι λέγει πάνω σε αυτό και πώς απαντάει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Λέγει μη ζητώμεν προγνώστας, μη δε προβλέπτας. Μη γυρεύομαι λέει πνευματικούς που να είναι προγνώστε και προβλέπτε, να έχουν το διορατικό χάρισμα, το προορατικό χάρισμα. Αλλά προπάντων ταπεινόφρονας πάντως και τες εν ημίν νόσης αρμοδίους. Που να είναι ταπεινοί και να είναι αρμόδιοι να μας κάνουν καλά από την αρρώστια μας την πνευματική. Το λέγω γιατί υπάρχει μια τέτοια τάση και στην εποχή μας και είναι χρήσιμο να το γνωρίζουμε. Ακόμα χρειάζεται υπακοή στους γονείς μας. Ένα τέταρτο σημείο. Οι γονείς μας είναι από προσώπου Θεού. Κάθομαι και βλέπω ένα μικρό παιδί και όταν το βλέπω αυτό το μικρό παιδί σκέφτομαι πώς γεννήθηκε αυτό το παιδί, από πού βγήκε, πώς γεννήθηκε. Ξέρετε ότι το μεγαλύτερο μυστήριο του σύμπαντος, φυσικών μυστήριων, είναι η παραγωγή ενός νέου όντος. Εάν κανείς σπούδασε, σπουδάζει το θέμα αυτό, τη γενετική, τον πιάνει ήλιγκος. Τι σημαίνει ότι μπορεί να έχω μια καινούρια ύπαρξη, πιστότατο αντίγραφο των γεννητόρων, αλλά και το σημαντικότατο. Αυτό βέβαια είναι και στο φυσικό βασίλειο και στα ζώα και στα φυτά. Στον άνθρωπο ειδικότερα που να έχει και ελευθέραν συνείδηση, ιδίαν ατομική συνείδηση, είναι το πιο καταπληκτικό πράγμα μέσα στη δημιουργία. Όταν λοιπόν κάθομαι και βλέπω μία ύπαρξη καινούρια, ένα παιδί, τότε σκέφτομαι, ξέρετε ο Αδάμ όταν είδε το καινούριο του παιδί, τον Κάιν, η τρίτη μορφή γεννήσεως ή δημιουργίας. Η πρώτη είναι ο Αδάμ εκχωός, χούν λαβών από τη γη. Η Εύα από την πλευρά του Αδάμ, δευτέρα μορφή δημιουργίας. Το παιδί, ο Κάιν, τρίτη μορφή δημιουργίας. Και λέγει ότι αυτό το παιδί το έχω, είναι λέει κατά την ιδέα μου, παιδί μου μοιάζει, και το έχω από τον Θεό. Τι είναι εδώ τώρα οι γονείς? Είναι δημιουργοί από προσώπου Θεού. Αυτό το παιδί έχει τους γονείς του Θεούς. Σας κάνει εντύπωση οι λέξεις, ο χαρακτηρισμός? Εάν η γραφή λέει τους δικαστάς Θεούς, γιατί κρίνουν? Εγώ είπα εμείς θεοί είστε τους δικαστάς. Πόσο περισσότερο θεοί είναι οι γονείς? Θεοί γιατί είναι από προσώπου Θεού, πρώτον ως δημιουργή μιας καινούργιας υπάρξεως, δεύτερον ως αναδημιουργή μιας καινούργιας υπάρξεως. Το θέμα της αγωγής. Και το θέμα της αγωγής θα επιτευχθεί πότε? Όταν το παιδί υπακούει στους γονείς του. Αυτό το τεράστιο θέμα. Γι' αυτό τώρα γράφει στους Εφεσίους 6,4 ο Απόστολος Παύλος, τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν ημών εν Κυρίω. Να υπακούεται λέει τα παιδιά εις τους γονείς σας. Προσέξτε όμως, εν Κυρίω. Αν οι γονείς
είναι ανάξιοι εκπροσωπούντες των Θεών, τότε δεν θα τους ακούσουμε αν μας αποτρέψουν από το Θεό. Γι' αυτό λέει εκείνο το «εν Κυρίω», δηλαδή εφόσον η αγωγή τους είναι σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου. Πέμπτον, χρειάζεται υπακοή μέσα στην ιεραρχία μιας κοινωνίας. Το παιδί στους γονείς, ο μαθητής των διδάσκαλων, ο υπάλληλος των προϊστάμενων. Δεν νομίζει ο πολίτης στην κυβέρνησή του. Δεν νομίζετε ότι δεν μπορεί ποτέ να σταθεί μια κοινωνία αναρχουμένη? Μια κοινωνία για να σταθεί θέλει την υπακοή. Την υπακοή σε εκείνους οι οποίοι τάσσονται για να κυβερνούν τους πιο κάτω. Τους γονείς μου σήμερα, τους δασκάλους μου αύριο θα υπακούσω, τους νόμους μεθαύριο όταν θα γίνω πολίτης. Μέσα στη ζωή δεν είναι δυνατό να υπάρξει εκείνο το ανεξάρτητο που να λέγω και το αυτόνομο και να λέγω ότι εγώ κινούμαι όπως μου αρέσει. Δεν μπορείς να ζήσεις. Εσύ ο ίδιος θα υποφέρεις μέσα σε μια κοινωνία που εσύ με κανένα δεν ακούς, γιατί απλούστατα και εσύ με τη σειρά σου και σένα με τη σειρά σου κανένας δεν θα σε ακούει. Μια τέτοια κοινωνία μόνο μια ζούγκλα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, για να μην πω ότι και στα ζώα έχουμε αυτήν την πειθαρχία. Και μέσα και σε αυτά τα ζώα, όταν έχουμε μία αγέλη ζώων, η αγέλη υπακούει εις τους νόμους της αγέλης. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η αγέλη των ζώων εάν δεν υπάρχει αυτή η πειθαρχία. Εκεί με το ένστικτο, εδώ με την προαίρεση. Βλέπετε λοιπόν, παιδιά, ότι η υπακοή είναι σπουδαίο πράγμα. Αλλά για να κλείσουμε, θα σας έλεγα, για να γίνουμε Άγιοι, που είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής, θα το επαναλάβω γιατί μερικοί νομίζουν ότι η Αγίωτα δεν έχει καμία σχέση με μας. Ο σκοπός της πνευματικής ζωής είναι να γίνουμε Άγιοι και μιμητέ του Χριστού. Και αυτό δεν γίνεται παρά μόνο δια της οδού της υπακοής. Μόνο εάν έχουμε υπακοή. Στη Βασιλεία του Θεού δεν μπορούμε να μπούμε εάν δεν έχουμε την υπακοή. Η εποχή μας είναι μια εποχή, όπως σας είπα και στην αρχή, μια εποχή η οποία είναι γεμάτη από απήθεια. Είναι μια γεμάτη από αποστασία. Είναι δε μεγαλύτερη αρετή η υπακοή σε μια εποχή αποστασίας. Ο αιών μας, ο 20ος αιών, είναι ο αιών της αποστασίας. Σε αυτόν τον αιώνα της αποστασίας να μπορεί κανείς να σταθεί με υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερα σημασίας και αξίας παρά σε μια εποχή που οι άνθρωποι υπακούν στο θέλημα του Θεού. Γιατί έρχεσαι σε αντίθεση με το κοινό ρεύμα. Έρχεσαι σε αντίθεση με εκείνο που όλοι έτσι κάνουν. Διότι ξέρετε τι δύναμη έχει αυτό το «όλοι έτσι κάνουν». Αν μπορείς λοιπόν να λες «όχι, εγώ δεν θα κάνω όπως όλοι έτσι κάνουν. Εγώ θα αντισταθώ». Δεν υπακούν στο θέλημα του Θεού οι άνθρωποι. Εγώ θα υπακούω στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ο Αβραάμ, παιδιά, είναι μεγάλη μορφή. Σε μια εποχή που αγνοούσαν τον Θεό οι άνθρωποι ή δεν είχαν καμία πρόθεση να υπακούσουν, ο Αβραάμ υπήκουσε στο θέλημα του Θεού. Αυτός μέσα σε ένα πληθυσμό πάνω στη γη, αυτός που υπήρχε, μεγάλο πρόσωπο ο Αβραάμ, υπήκουσε. Και μέσα στην εποχή μας της γενικής, θα λέγαμε, ανταρχίας και πειθαρχίας, το να πει ένας νέος άνθρωπος ότι εγώ θα υπακούω εις το θέλημα του Θεού είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Πρέπει λοιπόν και εμείς να γίνουμε
τέκνα υπακοής. Αν θέλουμε να προβάλλουμε τον χριστιανισμό, αν θέλουμε πραγματικά να σωθούμε, αν θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε και τους πλαϊνούς μας να σωθούν. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Πέτρος εις την πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, 13 στίχος, «Διό νύφοντες ως τέκνα υπακοής, Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε». Γι' αυτό λέγει, αφού νύφεται, νύφω θα πει καθαρίζω την καρδιά μου, αγωνίζομαι σαν παιδιά υπακοής, εν πάση αναστροφή, σε κάθε συναναστροφή σας, σε κάθε εκδήλωσή σας, γεννήθητε να γίνετε Άγιοι. Βλέπετε λοιπόν, τέκνα υπακοής. Θα σας έλεγα, ως χριστιανική σας είπα, παρεμβολή Κυρίου, παρεμβολή.